Ακριβώς. Το πρωί έβλεπα τα πλάνα στο Happy Day και έβλεπα δύο χαρούμενους ανθρώπους. Η Μαριάντα νομίζω το φώναζε από μακριά το πρόσωπό της ότι η έκβαση της σχέσης της με αυτόν τον άνθρωπο μόνο χαρά έχει φέρει στη ζωή της. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε στο πρόσωπό της. Αυτό είδαμε και από, από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και από τις φωτογραφίες που ανέβασαν οι ίδιοι στο Instagram. Πραγματικά τους βλέπουμε να λάμπουν. Νομίζω ότι είναι αυτού του είδους οι γάμοι που όταν γίνονται νωρίς η σχέση. Ρε παιδί μου, το ζευγάρι δεν είναι καθόλου κουρασμένο. Είναι λάμπ, πετάνε. Πραγματικά, εκείνη η υπέροχη μέσα σε μια πολύ ωραία λευκή στενή τουαλέτα δική τη έμπνευση, στα μαλάκια πάνω, ωραίο κόκκινο κραγιόν. Τσ' άρεσε αυτό, ναι. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε. Και μου αρέσει και για γάμο που δεν είναι πρώτος. Και μου άρεσε και που μάζεψε και τα μαλλιά επάνω ψηλά σφιχτά. Γιατί τη πάνε, γιατί έχει πολύ όμορφο πρόσωπο. Και έχει ασορτή τα κόκκινα λουλούδια με το κόκκινο κραγιόν τη. Αυτά τι είναι, Στέφανα. Ναι, τα Στέφανα είναι, είναι λίγο ρο. Είναι. Ήταν λίγο ατσάλινα, δεν ξέρω, λίγο Game of Thrones. Λοιπόν, κατέφτασε ο γαμπρός στην εκκλησία με την μηχανή του, με μια έτσι μαυριγούνα. Αποχώρησαν με τη μηχανή και δύο που από πίσω έγραφε Just Married. Εν πάση περιπτώσει, εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ το ότι τη συνόδευσε στην εκκλησία και ο πατέρας της αλλά και ο γιος της. Δεν το είδα αυτό. Το πρωί τα βλέπα, σου λέω, στο Happy Day τα βλέπα τα πλάνα. Δεν το είδα. Όχι, αλλά το είδαμε μέσα από τις φωτογραφίες. Μου έμεινε το χαμόγελό της. Αυτό. Και δηλαδή το κανονικό του ευτυχισμένου ανθρώπου χαμόγελο. Ακριβώς, ακριβώς. Χωρίς πολλά σχέδια, χωρίς πολλές προετοιμασίες. Απλά και ωραία. Παντρεύτηκαν. Να ζήσουν.